δεδομένα. Ας πούμε αν όμως η εταιρεία συντροφιάς επιτρέπει την παρουσία της οπουδήποτε, αρκεί να είναι ελεγχόμενα από το σύνοδό της, να κυκλοφορούμε το λουρί και να είναι διαθέσιμα το βιβλιάριο υγείας της για κάθε ενδεχόμενο έλεγχο. Όμως ο κανονισμός του λιμενικού προβλέπει ότι στις θάλασσες απαγορεύεται η κυκλοφορία των ζώων καθώς και το λούσιμο αυτό σε χώρο πλουόμε. Άρα αν πάτε σε μια παραλία και δεν υπάρχει ψυχή, μπορείτε να κάνετε μπάνιο μαζί με το σκύλο σας. Αν όμως εμφανίσετε κάποιος άλλος λουόμενος και διαμαρτυρηθείστε υποχρεωμένος να μαζέψετε το σκύλο σας. Το λιμενικό μπορεί να βάλει πρόστιμα σε όσους βάζει τα σκυλιά τους στη θάλασσα και δεν τα απομακρύνει να κάποιος διαμαρτυρηθεί. Ο νόμος λέει ότι τα σκυλιά επιτρέπονται σε οποιοδήποτε κοινό χρυσό χώρο, αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που είπαμε πριν. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τα σκυλιά στην παραλία, αλλά τα σκυλιά μέσα στη θάλασσα. Με λίγα λόγια, επιτρέπεται ο περίπατος στην παραλία αν ο σκύλος συνοδεύεται και μπάνια σε απομακρυσμένες παραλίες επιτρέπεται, αρκεί να μην διαμαρτυρηθεί κάποιος. Για βεβαίωση της παράβασης, αρμόδιο όργανο για τη στεριά είναι η αστυνομία και για τη θάλασσα το λιμενικό. Σε όλα λοιπόν χρειάζεται κοινή λογική. Τα σκυλιά να μην ενοχλούν, να μην τρομοκρατούν και τα αφεντικά τους. Να δεχτούμε ότι δυστυχώς μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ακόμα πως η θάλασσα μπορεί να μολυνθεί από την παρουσία της. Ψυχραιμία λοιπόν και υπομονή. Καλά μπάνια και καλό καλοκαίρι!